Είμαστε έτοιμοι για test ride, Σωτήρη. Έτσι, είμαστε εδώ στον κύριο Γκοργόλη. Έχουμε κάνει unboxing ένα καινούριο μηχανάκι της DIY Moto. Και τώρα θα κάνουμε άλλο βίντεο και θα μπουν να δουν άλλο βίντεο. Και τώρα θα κάνουμε test ride. Δούμε, ναι, ένα καινούριο σκούτερ που αναμένεται τον Σεπτέμβριο στην ελληνική αγορά. Τέλος Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Γκοργόλης, έτσι. Σεπτεμβρίου. Είναι το M310. Και αυτό στο δίκτυο της Evomoto, είναι τα νέα μοντέλα της Daytona. Της Daytona, τα οποία όμως θα είναι στο δίκτυο της Evomoto. Evomoto, ωραία. Εδώ πλέον έχουμε το πιο δυνατό σκούτερ της κατηγορίας των 300 κυβικών. Ναι. Είναι ένα σκούτερ το οποίο έχει 33,3 ύπους. Είναι ακόμα και το... Και η υποδιέρεση παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι το πιο δυνατό σκούτερ της αγοράς. Ωραία. Είναι ένα σκούτερ το οποίο έχει αρκετές καινοτομίες, τις οποίες θα τις δείξουμε έτσι να τις δείτε κι εσείς. Ωραία. Όπως βλέπετε, για έλα να δούμε. Όπως βλέπετε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κεντρικός διακόπτης. Όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκριμένα με την τεχνολογία του keyless. Έτσι. Ωραία. Δεν έχουμε κλειδάκι. Αυτό είναι το κλειδί, Σωτήρη, αυτό εδώ. Είναι το κλειδί στην ουσία, ναι. Το οποίο βέβαια εμείς το έχουμε κρεμάσει εκεί. Ναι, έτσι, για να είναι πιο εύχριστο, να μην χρειάζεται να το κουβαλάει ο καθένας πάνω του. Γιατί το σκούτερ το δοκιμάζουμε προς στιγμή. Είναι να πω επίσης ότι το συγκεκριμένο είναι προπαραγωγής, έτσι, γιατί μπορεί να δούμε κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν τόσο πολύ καλό φινίρισμα. Α, το έκαναν δοκιμαστικά για να το έχετε εσείς εδώ, έτσι, να πείτε εμείς, μου αρέσει κάνουμε, αυτό, να κάνουμε, θέλω αλλαγή. Έτσι, να κάνουμε εκεί. Τις δοκιμές και αν χρειαστεί να κάνουμε και κάποιες παρατηρήσεις. Ωραία, και τώρα με τις αλλαγές και τις παρατηρήσεις που κάνατε τέλος Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου μπορεί έρχεται, να δούμε κάποιες μικροαλλαγές. Έτσι. Έρχεται πλέον επίσημα το όχημα το οποίο θα παράγεται κανονικά από την Daytona και όπως είπαμε πριν για την Evomoto. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το κουμπάκι το οποίο πατάμε για να ξεκλειδώσει το σκούτερ. Ξεκλείδωσε τώρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στον ήλιο, αλλά γενικότερα ακόμα και το καντράν φαίνεται, έχει ένταση και μπορεί να φαίνεται και στον ήλιο. Ωραία. Έτσι, ήταν και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί τα παλιότερης γενιάς οι ηλεκτρονικές ενδείξεις, τέλος πάντων, ήταν λίγο δύσκολες να φαίνονται στον έντονο ήλιο. Εδώ και τι λειτουργίες έχει τώρα αυτούς ο Τύριε. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα δούμε ότι γενικότερα στα χειριστήρια υπάρχουν κάποια επιπλέον κουμπάκια. Να ξεκινήσουμε έτσι από το πιο εντυπωσιακό, που είναι η ζελατίνα, που είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, αλλά με ηλεκτρικό τρόπο. Έτσι. Είναι το τέρμα πάνω και το τέρμα κάτω. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε το κουμπάκι που ανοίγει το δοχείο της βενζίνης. Έχουμε το κουμπάκι που ανοίγει το κάθισμα της έλας. Χωράει ένα full face. Χωράει σίγουρα ένα full face. Ωραία. Και έχει και τη δυνατότητα να ανοίξει λίγο περισσότερο. Αυτό είναι είναι το μοντέλο... Το δοκιμαστικό. Το δοκιμαστικό. Ναι. Λείπουν κάποια εξαρτηματάκια, τα οποία θα τα έχει το μοντέλο παραγωγής. Επίσης να πούμε ότι τίποτα από τα δύο δεν ανοίγει όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. Έτσι, είναι ένα σύστημα να προστατεύει. Ναι. Ούτε κάποια... η σέλα, ούτε η βενζίνη. Ούτε η βενζίνη. Ωραία. Έχει επιλογή Eco και Sport. Για να το δω και στο εδώ πέρα έχουμε κατράν. Το Sport στο κατράν. Και εδώ πέρα έχουμε την επιλογή Eco, που είναι η οικονομική χαρτογράφηση. Τώρα το έχουμε στο Sport. Ωραία. Τώρα το έχουμε στο Sport. Και έχουμε και τις επιλογές που μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Για να το δω εδώ. Να αλλάξουμε τη γλώσσα, για παράδειγμα, να συνδεθούμε με τα Bluetooth για να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Να έχουμε την επιλογή το τηλέφωνο μας να είναι συνδεδεμένο με το καντράν του οχήματος. Αλλάζουμε επίσης, αν θέλουμε, το με ποιον τρόπο δείχνει. Έχει 4 επιλογές για να... Αυτό είναι κάτι... Η εμφάνιση, ναι. Εμείς το έχουμε εδώ, που θεωρούμε ότι είναι
η επιλογή εδώ του κύριου Γκοργόλη. Ποιο... όπου θέλει ο καθένας και όπου νομίζει ότι τον βολεύει περισσότερο, μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία. Ωραία. Κάτι άλλο που είναι να δούμε στο, έτσι, στο μενού εκεί στην οθόνη. Στο μενού στην οθόνη μπορούμε να δούμε την ένδειξη πέρα από τις γενικές ενδείξεις, έτσι, που είναι ένας πλήρης, μια πλήρη οθόνη, δηλαδή έχει πολλά πράγματα να μας προειδοποιήσει, να μας δείξει, να μας ενημερώσει. Έχει και την επιλογή να μας δείχνει την πίεση του αέρα στα λάστιχα, το ABS, το σώμα του, ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα του ψεκασμού. Ωραία. Στροφόμετρο, κοντέρ, έτσι, θερμοκρασία νερού. Γενικότερα είναι πλήρης ο πίνακας οργάνων. Πολύ ωραία. Ντουλαπάκια εδώ, Σωτήρη, ντουλαπάκια εδώ ανοίγει, που επίσης ανοίγουν με ηλεκτρικό τρόπο και τα οποία δεν ανοίγουν όταν η μοτοσυκλέτα είναι κλειδωμένη. Ναι. Πολύ σημαντικό. Εδώ πιο βαθύ, ναι, και έχει και Bluetooth. Και έχει, και επιλογή, έχει και μπρίζα. Bluetooth λέω, USB. USB. Ναι. Το έχεις δοκιμάσει? Βεβαίως. Έχει πολύ περίεργη μπροστά φάτσα. Και όλα τα φωτιστικά σώματα μπροστά, πίσω, καντράν κλπ. Είναι LED. Δεν υπάρχει συμβατικό φανάρι ή συμβατική λάμπα. Όλα LED. Όλα LED. Σαν πολεμιστής είναι μπροστά. Είναι. Είδες πως είναι. Κοίτα, σαν πολεμιστής. Χρώματα επιλέγετε εσείς, σε τι θα βγει? Τα χρώματα έχουν ήδη επιλεγεί. Τα έχετε ήδη, υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν και στο site μας, στο ίντερνετ, στο evomoto.gr. Στο evomoto. Στο evomoto, ναι. Ωραία, εκεί θα το δούμε αυτό, άλλες λεπτομέρειες που μπορεί να θέλει έτσι, ο κόσμος. Έτσι, και υπάρχουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα χρώματα. Ωραία. Και από 30 Σεπτεμβρίου, και από 30 Σεπτεμβρίου στην αγορά. Διαθέσιμο στην αγορά. Πάλι το τραβελμό το πρώτο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πάλι πρωτιές εδώ στον κύριο Γκοργόλη, να το δείξουμε. Επισημάνουμε ότι η τροχή είναι 14 ίντσες. Είναι σημαντικό γιατί πολλοί κόσμος το ψάχνει, δηλαδή κοιτάει να είναι όσο γίνεται πιο μεγάλη η τροχή για να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Έτσι, εδώ πέρα έχουμε συνήθως η κατηγορία των 300 κυβικών είναι 13 ίντσες ή 14 μπροστά, 13 πίσω. Εδώ έχουμε 14 ίντσες και μπροστά και πίσω. Ωραία, πολύ ωραία. Και η σέλα εδώ έχει το μη, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται. Ωραία. Φωνάζω τα παιδιά Σωτήρη να κάνουν το test ride. Τι κάνουν τα παιδιά εκεί? Είμαστε έτοιμοι για το test ride? Το καφεδάκι το ήπιαμε, εντάξει. Κλείνω.